Ιδιώτες. Όχι, και τα φυσικά πρόσωπα και τα, φυσικά και πρόσωπα. Τα λοιπά. Πολλοί από αυτούς με το ζόρι κρατάνε το μαγαζί τους ή βρίσκονται στη διαδικασία του κλεισίματος. Άρα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και για να μπορέσει να τονωθεί ένα κομμάτι της ελληνικής οικονομίας το οποίο πάρα πολλά χρόνια έπαιξε σημαντικό ρόλο, θα έλεγε κανένας ότι ήταν και η ραχοκοκαλιά του παραγωγικού ιστού της χώρας, θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα. Τι λέμε εμείς? Λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει, όπως επιδοτούνται από μια μεριά οι τράπεζες, να διαγραφεί μέρος του χρέους τους ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να εξακολουθήσουν ή να ξαναανοίξουν το μαγαζί τους. Δεύτερον, να υπάρξει μια ρύθμιση η οποία θα έχει μια κόκκινη γραμμή. Τα χρέη που έχετε, ελάτε να τα ρυθμίσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε τη δουλειά σας, που εννοώ προς το δημόσιο αλλά και τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία, πάνω στη βάση μιας ευρύτερης κοινωνικής συμφωνίας ότι οι διαδικασίες πιθανής φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής για μας θα είναι πολύ σημαντικό ζήτημα τιμωρητικού χαρακτήρα. Εσείς λοιπόν θα σας διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο ώστε να μπορείτε να λειτουργείτε τις επιχειρήσεις σας και εσείς θα είσαστε εντάξει με το σύνολο των υποχρεώσεων σας προς την κοινωνία και προς το δημόσιο. Αυτή είναι η βασική λογική. Σε αυτή τη λογική λοιπόν είπαμε για 10 μέτρα. Το ένα είναι η νέα συσάχθεια στα τραπεζικά δάνεια. Ναι, αυτό επειδή ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Διάβασα τώρα κάπου ένα δημοσίευμα. Έχει 30% μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Είναι μεγάλο το νούμερο. Και ένας αριθμός ο οποίος αυξάνεται και θα έλεγα ότι είναι και πλασματικός αριθμός με την εξής έννοια. Πολλές φορές οι τράπεζες, ακριβώς για να μην εντάξουν στα κόκκινα δάνεια, κάνουν επιπλέον ρυθμίσεις που αφορούν χρόνο. Και δίνει κανείς λίγο από τους τόκους, ας πούμε, και δεν χαρακτηρίζεται κόκκινο. Ενώ γιατί από την άλλη μεριά υπάρχει και ένας κίνδυνος και για το. Συνοδεύεται η πρότασή σας από μια μελέτη πόσα λεφτά θα χρειαστούν για να κεφαλαιοποιήσει τον τραπεζό, αν εφαρμοστεί αυτό το κόψιμο? Η πρότασή μας είναι αποτέλεσμα αυτής της μελέτης. Δεν είμαι εύκολος να σας απαντήσω με συγκεκριμένα νούμερα. Και... Ναι, αλλά κάπως όμως πρέπει και εγώ που χρωστάω στην τράπεζα να μου πείτε ότι όταν θα έρθουμε, ξέρω, μπορώ να περιμένω ένα κούρεμα το μισό, το 1/3, το 1/5. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει ένα όριο το οποίο έχει να κάνει και με την ίδια τη δυνατότητα επιβίωσης του αυτού που έχει η μικρομεσαία επιχείρηση, είναι αυτό ο απασχολούμενος, και τη δυνατότητά του να πληρώνει δάνεια από εκεί και πέρα. Άρα ένα κομμάτι θα πάει σε ρύθμιση, ένα κομμάτι θα διαγραφεί. Περίπου σας λέω, αυτό είναι όσο αφορά τη διαγραφή σε αυτούς που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ή που έχουν την πλήρη αδυναμία, είναι περίπου, σας λέω, το 30%. Περίπου όμως, δεν είναι δηλαδή. Ναι. Για αυτούς που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Ναι. Ναι. Και ξέρετε, εδώ είναι ένα σύνολο. Να σας πω το εξής. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι διαγεγραμμένο από μόνο του, γιατί η απέτηση της τράπεζας παραμένει. Και όχι απλώς παραμένει, αλλά έχει να κάνει και με την πρώτη κατοικία και με την ίδια του την επιχείρηση. Έχει να κάνει με τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, με το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν κάνει υγειονομική περίθαλψη. Και δεύτερο, έχει να κάνει με ποια δυνατότητα μπορεί να ξαναβάλει στον χώρο της εργασίας όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, το 8ο μέτρο είναι η αναγκαιότητα δημιουργίας μιας τράπεζας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή, ή αν θέλετε και παλιότερα, όχι αυτή τη στιγμή δεν δίνονται καθόλου δάνεια από τις τράπεζες, αλλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα δάνεια παίρνανε όχι αυτοί που τα είχαν ανάγκη, αλλά πολλές φορές αυτοί που δεν τα είχαν ανάγκη, μια και έπρεπε να έχουν ισορροπισμό. Αφού οι τράπεζες, οι νυν τράπεζες υπάρχουσες, λέτε ότι θα μπουν υπό την εποπτεία του κράτους, ότι θα έχουν άλλα κριτήρια, ναι, ότι ο αυτός... Γιατί θέλετε, γιατί να μην γίνετε μέσα από... Θα φτιάξετε κι άλλη μια τράπεζα. Σας πω, προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή τη λογική, γιατί εγώ από το Πανεπιστήμιο έμαθα ότι οι τράπεζες δεν λειτουργούν έτσι, λειτουργούν σε ανταγωνιστικό περιβάλλον στην κοινωνία που ζούμε. Άμα έρθει ο κ. Καναστασόπουλος και πει παιδιά όλα είναι κρατικά, λαϊκά, κοινωνικοποιημένα, κρατικοποιημένα, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά όπως είναι τώρα, δεν μπορεί ο καθένας να στείλει μια τράπεζα. Οι τράπεζες πρέπει να... Άλλωστε και οι τράπεζες πουλάνε χρήμα και κερδίζουν. Ναι, θέλω να σου πω. Αν θα φτιάξουν μια τράπεζα που ευθύς εξ αρχής τα χάνει, δεν ξέρω πόσο το κάνει. Η τράπεζα είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε όλη την οικονομία, γιατί καλύπτει ακριβώς το ζήτημα της πίστης, της κοινωνικής πίστης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, έχει μεγάλη σημασία να υπάρχουν τράπεζες οι οποίες να έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό. Έτσι, σε αυτά τα ζητήματα, σε αυτό το πλαίσιο, η τράπεζα από τη μία μεριά με διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίζει
έναν αυτόν, όταν πρόκειται για την αγροτική τράπεζα, τον αγροτικό κόσμο, όταν πρόκειται για τους μικρομεσαίους, τον κόσμο των μικρομεσαίων, όταν πρόκειται για την περιφερειακή ανάπτυξη, το αντίστοιχο με ένα διαφορετικό τρόπο και στην ουσία γίνεται και συμμέτοχος αναπτυξιακών ή επιχειρηματικών σχεδίων. Αυτό είναι γνωστό. Άρα το να έχεις μια προσανατολισμένη τράπεζα, δεν λέω για κάθε πράγμα, είναι σημαντικό. Μάλιστα. Πάτε υπόσα στη Γερμανία, η οποία ξέρετε μας δανείζει με τράπεζα η οποία αφορά στην ουσία η τράπεζα η οποία μας δανείζει, γιατί ξέρετε μας δανείζουν, μας κλέβουν τέλος πάντων, κράτη εκτός από τη Γερμανία. Η Γερμανία μας δανείζει κρατική τράπεζα η οποία αφορά κατά κύριο λόγο την ανάπτυξη μικρών σχετικά επιχειρήσεων. Ναι, μάλιστα, να ακούσουμε. Και να πω και το εξής. Παλιότερα στην Ελλάδα είχαμε μια επιτυχημένη τράπεζα σε αυτό το επίπεδο προς συγκεκριμένου προσανατολισμού. Και δεν μιλάω για την αγροτική, μιλάω για την ΕΤΒΑ. Εσείς κάποτε την καταγγέλλατε ότι ήταν τράπεζα των βιομηχάνων. Μα είναι, ήταν τράπεζα και. Μισό λεπτάκι, ήταν επιτυχημένη ως τράπεζα. Έχει σημασία. Λοιπόν. Διαλύθηκε μέσα από όλα θαλασσοδάνεια και πολιτικές αποφάσεις. Άρα το ποιος έχει και την ιδιοκτησία αυτών των πραγμάτων και ποιος έχει και το management αυτών των πραγμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία. Πάντως, χοντρικά αυτό που σας καταλογίζονται είναι ότι είναι στην ουσία είναι προεκλογικές υποσχέσεις αυτά. Δηλαδή ότι θα ήταν πιο πιστικό να γιατί πείτε. Γιατί βγάλατε συμπέρασμα τώρα με αυτά, αυτά που είπε. Υπό... Για όνομα αυτού. Είστε προς Θεού δηλαδή. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει το τραπεζικό σύστημα. Πέστε μα. Πέστε μα. Ακούει και άσε να κάνετε. Δίνετε την εντύπωση του ότι δεν ξέρετε το πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα. Πέστε μα να το αλλάξετε. Ξέρουμε μάλλον καλύτερα. Μπορείστε κύριε Τζαμπτζή. Ωραία, θα έχουμε μια αντίληψη. Ο Σβίτσας δεν θέλει αυτή τη στιγμή. Είμαστε τα κόμματα. Πέστε στην ατζέντα. Είσαστε τα κόμματα τα οποία κλείσαν την αγροτική τράπεζα. Την πουλήσαν. Λοιπόν, σιγά σιγά. Προσάγατε σε αυτήν. Κύριε Μπίτσα, βοηθήστε με να ακουστεί και εμεί. Σας ακούσαμε με πολύ προσοχή κιόλας. Δίχως να σας διακόψω τουλάχιστον. Εντάξει κύριε Τζαμπτζή, εντάξει.